σελίδα 195. Σελίδα 195. Άγιος Μακάριος ο Αιγύπητιος. Λόγοι σε 150 κεφάλαια. Α. Περί πνευματικής τελειότητας. Πρώτον, με τη χάρη και τη θεία δωρεά του Πνεύματος ο καθένας από εμάς κερδίζει τη σωτηρία. Με πίστη πάλι και αγάπη και με αγώνα της αυτεξούσιας προαιρέσεως μπορεί να φτάσει στο τέλειο μέτρο της αρετής και τούτο για να κληρονομήσει την αιώνια ζωή όχι μόνο με τη χάρη αλλά και με τη δικαιοσύνη. Και μήτε να αξιώνεται την τέλεια αρετή με μόνη τη θεία δύναμη και χάρη χωρίς να συνεισφέρει και τους δικούς του κόπους, μήτε πάλι με μόνη τη δική της προθυμία και δύναμη να φτάνει στο τέλειο μέτρο της ελευθερίας και της καθαρότητας, χωρίς να βοηθήσει από ψηλά το χέρι του Θεού. Όπως λέει και ο ψαλμωδός, αν ο Κύριος δεν οικοδομήσει το σπίτι ή δεν φυλάξει την πόλη, μάταια αγρυπνούν οι φύλακες και μάτια κοπιάζουν η οικοδόμη. Ψαλμός 126:1. 2. Ερώτηση. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού στο οποίο προτρέπει και καλεί ο Απόστολος Ρωμαίων 12:2 τον καθένα να φτάσει? Απόκριση. Η τέλεια κάθαρση από την αμαρτία, η ελευθερία από τα πάθη της ατιμίας και η απόκτηση της κορυφαίας αρετής. Αυτό είναι ο καθαρισμός και αγιασμός της καρδίας που γίνεται με την έφεξη του τελείου και θεϊκού πνεύματος με εσωτερική αίσθηση. Γιατί λέγει ο Κύριος, μακάρι όσοι έχουν καθαρή την καρδία, γιατί αυτοί θα δουν το Θεό. Μαρθαίου 5:8. Και γίνεστε κι εσείς τέλειοι όπως είναι τέλειος και ουράνιος πατέρας σας. Μαρθαίου 5:48. Και ο Δαβίδ λέει, ήθε να γίνει η καρδία μου άμεμπτη στην τήρηση των εντολών σου, για να μην ντροπιαστούν, να μην ντροπιαστώ. Ψαλμός 118:80. Και πάλι, τότε μόνο δεν θα ντροπιαστώ όταν εκπληρώνω όλες τις εντολές σου. Ψαλμός 118:6. Επίσης, εκείνον που ερωτά ποιος είναι άξιος να ανεβεί στο όρος του Κυρίου και να σταθεί στον Άγιο Τόπο του, αποκρίνεται, αυτός που έχει αθώα χέρια και καθαρή καρδιά. Ψαλμός 23:3-4. Με τα λόγια αυτά υποδηλώνει την τέλεια ανέρεση της αμαρτίας και επιτελείται με την πράξη και με τη διάνοια. 3. Το Άγιο Πνεύμα, γνωρίζοντας ότι τα αφανή και τα κρυφά πάθη δύσκολα φεύγουν και είναι σαν ριζωμένα βαθιά στην ψυχή μας, δείχνει μέσω του Δαβίδ με τι τρόπο επιχειρούμε την κάθαρσή τους. Λέγει αυτός δηλαδή, καθάρισέ με από τα κρυμμένα πάθη μου. Ψαλμός 18:3. Έτσι φανερώνει ότι θα το πετύχουμε αυτό με πολύ δέηση και πίστη και με ολοκληρωτική στροφή προς το Θεό μαζί με τη συνεργία του Πνεύματος. Παράλληλα με το να αντιστεκόμαστε και εμείς τα πάθη και να φυλάγουμε με κάθε τρόπο την καρδιά μας. Παριμιών 4:23. 4. Και ο μακάριος Μωυσής, θέλοντας με παραδείγματα να δείξει ότι η ψυχή δεν πρέπει να ακολουθεί δύο γνώμες, δηλαδή το καλό και το κακό, αλλά μόνο το καλό, ούτε να καλλιεργεί δύο είδη καρπών, δηλαδή ωφέλιμους και βλαβερούς, αλλά μόνο ωφέλιμους, λέγει, στο αλώνι σου δεν θα ζέψεις μαζί ζώα διαφορετικού γένους, λόγου χάρη βόδι με γαϊδόρι, αλλά αφού ζέψεις ζώα του ιδίου γένους να αλωνίσεις τα σπαρτά σου, δηλαδή στο αλώνι της καρδιάς σου να μην αλωνίζουν μαζί αρετή και κακία, αλλά μόνο η αρετή. Δεν θα υφάνεις λινό μαζί με μάλινο ύφασμα, ούτε μαλλί με λινό. Δεν θα καλλιεργήσεις το χωράφι σου δύο είδη καρπών μαζί. Δεν θα διασταυρώσεις ζώα διαφορετικού γένους, αλλά θα ενώσει ζώα ιδίου γένους, Δευτερονόμιον 22:9-11. Με όλα αυτά υπενήσεται με μυστικό τρόπο ότι δεν πρέπει να καλλιεργούνται μέσα μας, όπως είπαμε, κακία και αρετή, αλλά να γεννιούνται αποκλειστικά οι γόνοι της αρετής, ούτε να μετέχει η ψυχή με δύο πνεύματα, στο πνεύμα του Θεού και στο πνεύμα του κόσμου, αλλά μόνο στο πνεύμα του Θεού και να καρποφορεί μόνο τους καρπούς του πνεύματος. Γαλάτας 5:22. Γι' αυτό λέγει ο ψαλμόδος, συμμορφωνόμουν σε όλες τις εντολές σου και μίσησα κάθε τι που οδηγεί στην αδικία. Ψαλμός 118:128. 5.
Η ψυχή που επιθυμεί να διατηρήσει την παρθενικότητά της και να ενωθεί με το Θεό δεν πρέπει να μένει αγνή μόνο από τα φανερά αμαρτήματα όπως είναι η πορνεία, ο φόνος, η κλοπή, η γαστριμαργία, η κατάκριση, το ψεύδος, η φιλαργυρία, η πελωνιτσία και τα όμοια, αλλά πολύ περισσότερο από τα αφανή όπως προείπαμε. Δηλαδή από επιθυμία, καινοδοξία, ανθρωπαρέσκεια, υποκρισία, φιλαρχία, δολιότητα, κακοήθεια, μίσος, απιστία, φθόνο, φιλαυτία, υπερηφάνεια και τα όμοια. Κατά την Αγία Γραφή τα εσωτερικά αυτά αμαρτήματα είναι ίσα με τα εξωτερικά, γιατί λέει «Ο Κύριος διεσκόρπισε τα κόκαλα ανθρωπαρέσκων», Ψαλμός 52:6, και «Ο Κύριος αποστρέφεται τον αιμοχαρή και δόλιο άνθρωπο», Ψαλμός 5:7, δείχνοντας με αυτό ότι την δολιότητα ο Κύριος την αποστρέφεται ίσια με το φθόνο, με το φόνο. Επίσης λέει για ανθρώπους που μιλούν ειρηνικά στους άλλους, μέσα τους όμως σχεδιάζουν κακά, Ψαλμός 27:3, και πάλι «Μέσα στην καρδιά σας συλλογίζεστε πώς να διαπράξετε ανομίες στη ζωή», Ψαλμός 57:3, και «Αλίμονό σας όταν όλοι οι άνθρωποι σας επαινούν», Λουκά 6:26, όταν δηλαδή επιδιώκετε να ακούτε καλά για τον εαυτό σας από τους ανθρώπους και κρέμεστε από τη γνώμη και τους επένους τους. Επειδή όμως είναι δυνατόν να διαφύγει την προσοχή των ανθρώπων για πάντα όταν κάνετε, πώς είναι δυνατόν να διαφύγει την προσοχή των ανθρώπων για πάντα όταν κάνετε το καλό? Άλλωστε και ο ίδιος ο Κύριος λέει να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους, Ματθαίου 5:16, αλλά προσθέτει να επιδιώκετε να πράτετε το αγαθό για τη δόξα του Θεού και όχι για τη δική σας δόξα, ούτε να σας κάνει να σας χυμεί έρωτας για ανθρώπινους επένους. Γιατί ο Κύριος φανέρωσε ότι οι τέτοιοι άνθρωποι είναι άπιστοι, λέγοντας πώς μπορεί να έχετε πίστη αφού επιζητάτε τον έπαινο ένας του άλλου και δεν ζητάτε τη δόξα από μόνο το Θεό, Ιωάννου 5:44. Πρόσεξε και τον Απόστολο που απαιτεί ακρίβεια ακόμη μέχρι το φαγητό και το ποτό. Δίνει εντολή όλες οι πράξεις μας να αποβλέπουν στη δόξα του Θεού, λέγοντας είτε τρώτε είτε πίνετε είτε κάνετε οτιδήποτε, αλλά όλα να τα κάνετε για τη δόξα του Θεού, Α Κορινθίου 10:31. Και ο θεολόγος Ιωάννης κατατάσσει το μίσος μαζί με το φόνο, λέγοντας αυτός που μισεί τον αδελφό του είναι ανθρωποκτόνος, Α Ιωάννου 3:15. 6. Η αγάπη όλα τα δέχεται, όλα τα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, Α Κορινθίους 13:7-8. Λέει ο Απόστολος, με το ουδέποτε εκπίπτει εννοεί το εξής: εκείνοι που έλαβαν τα χαρίσματα του Πνεύματος που ανέφερε, Α Κορινθίους 12:28, αλλά δεν αξιώθηκαν ακόμη την τέλεια ελευθερία από τα πάθη μέσω της πλήρους και ενεργούς αγάπης, δεν έφτασαν ακόμη στην ασφάλεια, αλλά η αρετή τους βρίσκεται ακόμη σε κίνδυνο και αγώνα και φόβο και υπόκειται λόγω της επιβουλής των πονηρών πνευμάτων, Εφεσίων 6:12. Η τέλεια αγάπη όμως δεν υπόκειται ούτε σε πτώση ούτε σε πάθος, αλλά όπως υπέδειξε ο Απόστολος, είναι τέτοια ώστε οι γλώσσες των αγγέλων, η προφητεία, όλη η γνώση και τα χαρίσματα των ιαμάτων είναι μηδέν όταν παραβληθούν με εκείνη, Α Κορινθίους 12:28, 13:1-2, 7. Ο λόγος που ο Κύριος παρουσίασε την τελειότητα ως σκοπό, Ματθαίου 5:48, είναι για να βλέπει ο καθένας πόσο φτωχός είναι και πόσο μεγάλο πλούτο και ένα τόσο μεγάλο πλούτο και να τρέχει με ζέση και ορμή προς αυτό το τέρμα και να διανύει έτσι τον πνευματικό δρόμο μέχρι ότου να φτάσει, όπως λέει ο Απόστολος, έτσι να τρέχεται και να κερδίσει το βράβειο, Α Κορινθίους 9:24. 8. Το να απαρνηθεί κανείς τον εαυτό του, Ματθαίου 16:24, σημαίνει το εξής: να είναι κανείς παραδομένος τελείως στην αδελφότητα και να μην ακολουθεί διόλου το δικό του θέλημα, μήτε να έχει τίποτε δικό του παρά μόνο το ένδυμα και να είναι απ' όλα ελεύθερος και να εκτελεί με χαρά ό,τι τον διατάζουν. Τους αδελφούς όλους, μάλιστα τους ανωτέρους και εκείνους που έχουν αναλάβει τα βάρη της μονής, να τους θεωρεί κυρίως
και δεσπότες του για το Χριστό υπακούοντας αυτόν που είπε, όποιος από εσάς θέλει να είναι πρώτος και μέγας, ας είναι τελευταίος από όλους και υπηρέτης από όλους και δούλος όλων. Μάρκο 9:35. Να μην επιδιώκει από τους αδελφούς ούτε δόξα, ούτε τιμή, ούτε έπαινο, ακόμη και εκείνον τον έπαινο που συνοδεύει την καλή διακονία και διαωγή. Γιατί λέει ο Απόστολος, να διακονείτε με κάθε καλή διάθεση, όχι για τα μάτια και για να είστε αρεστοί στους ανθρώπους. Εφεσίων 6:6-7. Και να θεωρεί πάντοτε τον εαυτό του χρέος της διακονίας προς τους αδελφούς με αγάπη και απλότητα. 9. Οι προϊστάμενοι της αδελφότητας, επειδή έχουν αναλάβει μεγάλο έργο, πρέπει να αγωνίζονται προς τις αντίθετες πανουργίες, τις κακές με την ταπεινοφροσύνη, για να μην πέσουν στο πάθος της περηφάνειας και ασκώντας δυναστική εξουσία στους υποταγμένους αδελφούς, προξενήσουν στον εαυτό τους ζημία αντί μέγιστο κέρδος. Αλλά σαν έσφλαχνοι πατέρες και σαν να έχουν παραδώσει για το Θεό τους εαυτούς των, στην αδελφότητα σωματικά και πνευματικά να φροντίζουν για αυτούς και να τους επιμελούνται σαν παιδιά του Θεού. Στα φανερά βέβαια δεν πρέπει να αμελούν τα καθήκοντα του προϊσταμένου, δηλαδή να διατάζουν ή να συμβουλέψουν τους πιο όριμους ή να επιπλήξουν ή να ελέγξουν όπου χρειάζεται ή να παρηγορήσουν όπου πρέπει, για να μην επέλθει και στα μοναστήρια με την πρόφαση της ταπεινώσεως ή της πράωτητος, καθώς θα καταργείται η πρέπουσα διάκριση σε προϊσταμένους και σε υποτακτικούς. Βαθιά όμως στην καρδιά τους να πιστεύουν ότι είναι ανάξιοι δούλοι όλων των αδελφών και σαν καλοί παιδαγωγοί που τους έχουν εμπιστευτεί τα παιδιά του Κυρίου τους, να φροντίζουν με κάθε καλή διάθεση και φόβο Θεού να κατηρτίζουν κάθε αδελφό σε κάθε καλό έργο, γνωρίζοντας ότι για αυτόν τον κόπο τους ο Θεός τους έχει ετοιμάσει μεγάλο και ανεφέρετο μισθό. 10. Αυτοί που έχουν αναλάβει την παιδαγωγία παιδιών που τυχαίνει να είναι κάποτε και δικοί τους κύριοι για χάρη της αγωγής και της ευταξίας, δεν παραμελούν και να τα χτυπούν, αλλά με αγάπη. Έτσι πρέπει οι προαιστώτες, όχι από θυμό και υψηλοφροσύνη, ούτε για εκδίκηση, να τιμωρούν τους αδελφούς εκείνους που έχουν ανάγκη παιδεύσεως, αλλά με σπλάχνα εκτιρμών και με σκοπό πνευματικής ωφέλειας να προξενούν τη διόρθωσή τους. Ο καθένας που θέλει να χαραχθούν πάνω του αυτά τα καλά ήθη, πρέπει πριν από κάθε άλλο και παντού να επιδιώκει το φόβο του Θεού και την ιερή αγάπη, η οποία είναι η πρώτη και μεγαλύτερη εντολή. Ματθαίου 22:37-38. Και να τη ζητεί από τον Κύριο κατάπαυστα και να την κάνει περιεχόμενο της καρδίας του, και έτσι με τη συνεχή και αδιάκοπη μνήμη του Θεού, προκόβοντας μέρα με τη μέρα με τη χάρη, να προσθέτει σε αυτήν και να την αυξάνει. Γιατί με το ζήλο και το σθένος, τη φροντίδα και τον αγώνα, γινόμαστε ικανοί να αποκτήσουμε την αγάπη του Θεού, η οποία διαμορφώνεται μέσα μας με τη χάρη και τη δωρεά του Χριστού. Από αυτήν κατορθώνουμε εύκολα και τη δεύτερη εντολή, δηλαδή την αγάπη προς τον πλησίον. Ματθαίου 22:39. Γιατί τα πρώτα πρέπει να μπαίνουν μπροστά και να τα φροντίζουμε περισσότερο από τα άλλα, και κατόπιν τα δεύτερα ακολουθούν τα πρώτα. Αν τώρα κανείς παραμελήσει την πρώτη και μεγάλη εντολή, δηλαδή την αγάπη προς τον Θεό, η οποία συγκρατείται από την εσωτερική μας διάθεση, την αγαθή συνείδηση και τα ορθά περί Θεού φρονήματα, συνάμα δε και από τη Θεία Βοήθεια και από τη δεύτερη θέλει μόνο στην εξωτερική επιμέλεια της διακονίας να αφοσιωθεί, είναι αδύνατο να την ασκήσει σωστά και καθαρά. Γιατί όταν η κακία βρει το νου έρημο από τη μνήμη και την αγάπη και την αναζήτηση του Θεού, ή κάνει να φαίνονται δύσκολα και κοπιαστικά τα θεία προστάγματα, συνδραυλίζοντας στην ψυχή εγωγισμούς και λύπες και κατηγορίες εναντίον της διακονίας των αδελφών, ή τον εξαπατά με την ιδέα ότι είναι τάχα ενάρετος και τον φουσκώνει και τον παραπείθει να θεωρεί τον εαυτό του άξιο τιμής και σπουδαίο και τέλειο τηρητή των εντολών. 12. Όταν ο άνθρωπος νομίζει ότι επιμελείται άριστα τις εντολές, τότε είναι φανερό ότι αμαρτάνει και παραβαίνει την εντολή, γιατί έκρινε ο ίδιος τον εαυτό του και δεν περίμενε εκείνον που έκρινε αληθινά. Όταν το Πνεύμα του Θεού δίνει κοινή μαρτυρία με το δικό μας πνεύμα, σύμφωνα με το ρητό του Παύλου Ρωμαίων 8:16, τότε είμαστε αληθινά άξιοι του Χριστού και τέκνα Θεού, όχι όμως
όταν από τη δική μας ιδέα δικαιώσουμε τον εαυτό μας. Γιατί, όπως λέγει ο Απόστολος, δεν είναι δόκιμος εκείνος που αυτοσυσταίνεται, αλλά εκείνος που τον συσταίνει ο Κύριος. Β' Κορινθίους 10:18. Όταν ο άνθρωπος είναι γυμνός από τη μνήμη και το φόβο του Θεού, τότε είναι αναπόφευκτα να κάνει έρωτα για τη δόξα να έχει. Να έχει έρωτα για τη δόξα και να κυνηγά τον έπαινο εκείνων τους οποίους υπηρετεί. Αυτός όμως ελέγχεται ως άπιστος από τον Κύριο, όπως προείπαμε. Πώς μπορείτε, λέει, να πιστεύετε εσείς που δέχεστε δόξα ο ένας από τον άλλον και δεν ζητάτε δόξα από τον μόνο Θεό? Ιωάννου 5:44-13. Με μεγάλο αγώνα και κόπο του νου, με σεμνές έννοιες και με συνεχή φροντίδα όλων των καλών, κατορθώνεται η αγάπη προς το Θεό, όπως προείπαμε. Γι' αυτό και αυτό, γιατί ο εχθρός εμποδίζει τον νου και δεν τον αφήνει να προσιλώνεται στο θείο έρωτα με τη μνήμη των καλών, αλλά του ερεθίζει την αίσθηση προς τις γήινες επιθυμίες, γιατί ο θάνατος του εχθρού και η αγχώνη του, μπορούμε να πούμε, είναι όταν ο νους χωρίς περισπασμό διατρίβει στην αγάπη και στη μνήμη του Θεού. Από αυτό μπορεί να γεννηθεί και ειλικρινής αγάπη του πλησίον, επίσης και αληθινή απλότητα, πραότητα, ταπείνωση, εκεραιότητα, η αγαθότητα και η προσευχή και γενικά όλα το πανέμορφο στεφάνι των αρετών, από τη μία και μόνη και πρώτη εντολή, την αγάπη προς το Θεό. Μαθαίου 22:38. Αντλεί την τελειότητα. Έχουμε λοιπόν ανάγκη από μεγάλο αγώνα και πόνο, κρυφό, εσωτερικό και έρευνα των λογισμών και γύμναση των εξασθενημένων αισθητηρίων της ψυχής για να διακρίνουν το καλό και το κακό. Εβραίων 5:14. Και από ενδυνάμωση και αναζωπήρωση των καταπονημένων μελών της ψυχής με την επιμελή ύψωση του νου προς το Θεό. Γιατί όταν ο νους μας συνεχώς προσκολάται με τέτοιο τρόπο στο Θεό, θα γίνει ένα πνεύμα με τον Κύριο, σύμφωνα με το ρητό του Παύλου. Α Κορινθίους 6:17. 14. Εκείνοι που αγαπούν την αρετή πρέπει νύχτα και μέρα να έχουν αγαπατάπαυστα αυτό τον κρυφό αγώνα και τον πόνο και τη μελέτη και την εργασία οποιασδήποτε εντολής, δηλαδή όταν προσεύχονται, όταν διακονούν, όταν τρώνε, όταν πίνουν ή όταν κάνουν οτιδήποτε, ώστε κάποιο αγαθό πραγματοποιηθεί και γίνει για τη δόξα του Θεού, Α Κορινθίου 10:31, και όχι για τη δική μας δόξα. Έτσι θα είναι ευχαίρεις και εύκολη για μας όλη η επιμέλεια των εντολών, καθώς θα την ευκολύνει και θα την ελαφρύνει με τον κόπο της η αγάπη του Θεού, γιατί όλος ο αγώνας και η φροντίδα του εχθρού συγκεντρώνεται, όπως προείπαμε, στο να αποτραβήξει το νου από τη μνήμη του Θεού και το φόβο και την αγάπη του, και εξαπατώντας τον με γήινα δολώματα, να τον στρέψει από το όντως αγαθό στα νομιζόμενα αγαθά. 15. Ο Πατριάρχης Αβραάμ, όταν συνάντησε τον ιερέα του Θεού Μελχισεδέκ, του έδωσε δώρο από τα καλύτερα υπάρχοντά του και έτσι δέχτηκε την ευλογία του. Γένεσης 14:19. Με αυτό το πνεύμα μας ανυψώνεται σε υψηλότερη θεωρία. Πρέπει δηλαδή τα άκρα και τα καλύτερα λιπαρά μέρη του όλου ψυχοσωματικού μας συνθέματος, τα οποία είναι ο νους, η συνείδηση, η αγαπητική δύναμη της ψυχής, να τα προσφέρουμε πρώτα απ' όλα σαν ιερό ολοκαύτωμα. Έπειτα τους πρώτους και καλύτερους από τους ορθούς λογισμούς μας να τους αφιερώνουμε στη μνήμη του Θεού και να τους απασχολούμε αδιάκοπα στην αγάπη του και στον μυστικό και υπέρλογο έρωτά του. Και έτσι μπορούμε να προκόβουμε μέρα με τη μέρα και να προοδεύουμε στην αρετή με τη βοήθεια της Θείας Χάρης, οπότε και το φορτίο της δικαιοσύνης των εντολών θα μας φανεί ελαφρό. Μαθαίου 11:30. Και θα τις εκτελούμε καθαρά και άμετα, βοηθούμενοι από τον ίδιο τον Κύριο με την πίστη μας προς Αυτόν. 16. Σχετικά με την εξωτερική άσκηση και ποια αγαθή εργασία είναι μεγαλύτερη και πρώτη, πρέπει να γνωρίζετε τούτο, αγαπητοί, ότι οι αρετές είναι δεμένες μεταξύ τους και ακολουθούν η μία την άλλη σαν ιερή αλυσίδα, πιασμένες η μία από την άλλη. Η προσευχή, για παράδειγμα, από την αγάπη, η αγάπη από τη χαρά, η χαρά από την πραότητα, η πραότητα από την ταπεινοφροσύνη, η ταπεινοφροσύνη από τη διακονία, η διακονία από την ελπίδα, η ελπίδα από την πίστη, η πίστη από την υπακοή, η υπακοή από την απλότητα. Επίσης και το αντίθετο. Είναι δεδεμένο το ένα με το άλλο. Το μίσος με το θυμό, ο θυμός με την περηφάνεια, αυτή με την καινοδοξία,
τούτη με την απιστία, η απιστία με τη σκληροκαρδία, αυτή με την αμέλεια, η αμέλεια με τη χάωνωση και με την ολιγορία τάφη, αυτή πάλι με την αικηδία, όπως επίσης και αυτή με την ανυπομονησία, ενώ τούτη με τη φιλιδονία. Έτσι και οι υπόλοιπες καχίες, η μία ακολουθεί την άλλη. 17. Ό,τι καλό είναι ο άνθρωπος, ο πονηρός θέλει να το σπηλώνει και να το καταμολύνει με την επιμειξία των δικών του σπερμάτων, δηλαδή της κοινοδοξίας ή της ιήσεως ή του γονικισμού ή κάποιου άλλου παρομοίου, ώστε να μην γίνεται το καλό με το Θεό μονάχα ή με προθυμία. Αναφέρεται στη γραφή ότι ο Άβελ πρόσφερε στο Θεό θυσία από τα λιπαρά μέρη και τα πρωτότοκα πρόβατα. Επίσης και ο Καΐν πρόσφερε δωρεά από τους καρπούς της γης, όχι, αλλά όχι από τα πρώτα. Γι' αυτό ο Θεός δέχτηκε τις θυσίες του Άβελ, αλλά τα δώρα του Καΐν δεν τα δέχτηκε. Γένεση 4:3-5. Από αυτό μαθαίνουμε ότι είναι καλό, ότι ένα καλό μπορεί να μην το κάνουμε καλά. Να το κάνουμε δηλαδή ή με αμέλεια ή καταφρονητικά ή για κάτι άλλο, και όχι για το Θεό. Και γι' αυτό σημαίνει να μην γίνεται ευπρόσδεκτο από το Θεό.